πάει διαχωριστικές γραμμές, θα κάνω και εγώ το ίδιο. Σήμερα στην αίθουσα συγκρούνται δύο γραμμές, οι οποίες, εκ των οποίων η μία λέει ότι η ποινή είναι στέρηση της ελευθερίας για μια παράβαση που έχει κάνει κάποιος Έλληνας πολίτης, και η άλλη γραμμή λέει ότι η ποινή είναι η εκδίκηση, ο βασανισμός και εν τέλει ο θάνατος. Σε αυτήν έχετε προσχωρήσει ως Νέα Δημοκρατία, τουλάχιστον από τη συζήτηση που έχω παρακολουθήσει μέχρι τώρα. Γιατί αλλιώς δεν μπορεί να γίνει κατανοητό πώς είναι δυνατόν να εμένετε σε μια θέση όπου λέει ότι οι φυλακές να μείνουν ως έχουν, ασχέτως αν στις φυλακές αυτές υπάρχουν ανάπηροι, άρρωστοι, υπέργυροι, παιδιά. Η έννοια της ποινής φυλάκισης αφαιρεί το δικαίωμα του πολίτη προς την ελευθερία. Δεν αφαιρεί κανένα άλλο δικαίωμα. Δεν αφαιρεί κανένα ατομικό δικαίωμα που έχει ως πολίτης. Με αυτή λοιπόν την έννοια δεν μπορώ να κατανοήσω την κόντρα που γίνεται για επικοινωνιακούς λόγους, αν και θεωρώ ότι πολλοί βουλευτές Νέας Δημοκρατίας αυτά που λένε τα πιστεύουν κιόλας. Και για να σας θυμίσω μερικά πράγματα, γιατί μπορεί να είναι και αρκετοί νέοι βουλευτές, αλλά υπάρχουν και αρκετοί παλιότεροι, η ευαισθησία, η συγχώρεση, η αγάπη δεν είναι à la carte. Σας διαβάζω λοιπόν. Βάσει των επικροτησών ηθικών και χριστιανικών αρχών και βάσει της περιλήθης ελληνικής παραδόσεως, η ποινή δεν πρέπει να αποβλέπει στην εξόντωση του καταδίκου, αλλά στη βελτίωσή του και στην αποκατάστασή του στην κοινωνία. Ερώτηση 7 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας το 1990 για τους Απριλιανούς. Είναι μεγάλης ηθικής απαξίας το έγκλημα που κάνανε οι χουντικοί? Είναι μεγάλης πολιτικής απαξίας το έγκλημα που κάνανε οι χουντικοί? Γιατί λοιπόν έχετε ευαισθησία à la carte? Γιατί αυτοί έπρεπε να βγούνε και κάποιοι άλλοι δεν πρέπει να βγούνε? Γιατί η αγάπη και η συγχώρεσή σας σύμφωνα με τον χριστιανισμό, του οποίου δηλώνεται ένθερμη πιστή, έχει δικές της εκδοχές? Για σας η αγάπη είναι για όλο τον κόσμο ή για μερικούς? Για σας η αγάπη, η συγχώρεση ισχύει για τους πάντες ή μερικοί πρέπει να εξαιρούνται από αυτή τη συγχώρεση? Να μιλάμε λοιπόν με πολιτικά κριτήρια. Δεύτερο στοιχείο, 1996. Δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη στη Βουλή, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Στη συνείδηση του ελληνικού λαού έχει οριμάσει η άποψη της επίοικιας. Η δημοκρατία δεν κινδυνεύει από αυτούς και ξέρει να συγχωρεί. Πάλι για τους Απριλιανούς. Το 1996 η επίοικια είχε οριμάσει. Το 2015 τι έγινε, σάπισε? Την ξεχάσατε την επίοικια? Να μιλάμε λοιπόν με επιχειρήματα που δεν ενισχύουν εμφυλιοπολεμικές καταστάσεις, δεν τρομοκρατούν τον κόσμο, δεν συμπεριφέρονται ως μπαμπούλας στους ανθρώπους που έχουν μια παραβατική συμπεριφορά και έχουν τιμωρηθεί γι' αυτό, και να θυμόμαστε τι έχετε πει στο παρελθόν. Να θυμόμαστε επίσης ότι το 2008, και είναι ένα από τα δεκάδες περιστατικά που έχουν χάσει οι άνθρωποι τη ζωή τους μέσα στις φυλακές, το 2008 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο υποχρέωσε την ελληνική κυβέρνηση να αφήσει έναν κρατούμενο, γιατί κατά την δική της συμπεριφορά τον οδήγησε σε ένα μεταστατικό στάδιο καρκίνου που δεν υπήρχε επιστροφή. Και αυτός ο κρατούμενος πέθανε. Θα απολογηθείτε γι' αυτό? Θα απολογηθείτε για τους ανθρώπους που μέσα στη φυλακή αρρώστησαν λόγω των συνθήκων της φυλακής και χάσαν τη ζωή τους? Σας ενδιαφέρουν οι άνθρωποι αυτοί ή απλώς επειδή έχουν διαπράξει κάποιο αδίκημα ανήκουν σε κατώτερη τάξη ανθρώπων? Πάμε τώρα λοιπόν στο κουκουλονόμο. Πριν πάω όμως σε αυτό, να πω κάτι ακόμα. Υπάρχει μια παράπλευρη απώλεια και ζητάμε την αποσυμφόρηση των φυλακών και για ένα άλλο λόγο. Δεν είναι μόνο οι φυλακισμένοι που η υπερπλήρωση στις ελληνικές φυλακές είναι στο 133% πρώτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι και οι κρατούμενοι, προσωρινώς κρατούμενοι, αλλά και οι κρατούμενοι καταδικασμένοι στα αστυνομικά τμήματα. Είχατε κάνει ποτέ στη ζωή σας μια επίσκεψη στο ΑΤΑΦ Ομονίας, στο ΑΤΑΦ Κορυδαλλού, στο ΑΤΑΦ Ακρόπολης? Όχι βέβαια. Να σας πω μόνο ότι στο ΑΤΑΦ Ομονίας ήταν άνθρωποι που ζούσαν σε τσιμεντένια κρεβάτια επί 18 μήνες. Αυτή είναι η πολιτεία σας. Αυτός είναι ο πολιτισμός σας και αυτήν τη δημοκρατία πρεσβεύετε. Πάμε λοιπόν τώρα στο κουκουλονόμο. Θα σας διαβάσω τρεις διαφορετικές κριτικές από τρομολάγνους και εραστές της βίας και της αναρχίας. Η Ολομέλεια
θεωρεί πως το εν λόγω μέτρο εξυπηρετεί αμιγώς επικοινωνιακές σκοπιμότητες της παρούσας συγκυρίας, διότι είναι απρόσφορο στο να δώσει λύσεις στις πρόσφατες πράξεις βίας που έτυχαν της συνολικής αποδοκιμασίας της κοινωνίας. Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας. Έχετε να πείτε κάτι γι' αυτό? Έχετε να πείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι τρομολάγνοι? Ότι είναι εραστές της βίας και της αναρχίας? Στους συναδέρφους σας τα λέτε αυτά που λέτε σε εμάς σήμερα? Δεύτερον, αυτό γίνεται για να καλύψει τη διαχρονική ανικανότητα του κράτους να λύσει ανεξαιρέτως τα κοινωνικά προβλήματα. Είναι το άλοθη στην ανικανότητα και κατεβαίνει κατακόρυφα η ποιότητα απονομής της δικαιοσύνης. Ο ομότιμος καθηγητής ποινικού δικαίου Γιάννης Μανολεδάκης. Είναι εραστής της βίας και της αναρχίας ο κ. Μανολεδάκης. Τρίτο, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και της Ολομέλειας, ο τότε πρόεδρος Δημήτρης Παξινός, έκανε λόγο για επικοινωνιακά παιχνίδια που γίνονται για να εντυπωσιαστεί η κοινή γνώμη. Και υπογράμμισε ότι το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο είναι επαρκέστατο για την αντιμετώπιση των πλέον σοβαρών αδικημάτων. Στο τέλος της εκδήλωσης έβγαλε μια κουκούλα και είπε ότι αν χρειαστεί θα διαδηλώσουμε αυτή στη Βουλή. Να πάτε να το συλλάβετε. Αυτή είναι η πολιτική σας. Αυτό το μέλλον προειονίζεται αν ξαναρθείτε ποτέ στην εξουσία. Λοιπόν, για να κοπεί η πλάκα, ο κουκουλονόμος πρέπει να καταργηθεί, το DNA με τον τρόπο που παίρνετε πρέπει να καταργηθεί και οι συγγενείς των τρομοκρατών δεν μπορούν να σύρονται στη φυλακή γιατί είναι απλώς συγγενείς οι φίλοι τους. Παρακαλώ.